Γεια σα, καλώ ήρθατε στα crypto νέα. Σήμερα 31 Τρίτου του 2023 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Εμεί λοιπόν, θα πάμε στην ταλαχτήριά μα και θα πάμε για αρχή το Omicron KX που επιστρέφει 157 εκατομμύρια δολάρια από παγωμένα κεφάλαια πάλι πίσω στην FTX. Και μετά από κεφάλαια που επιστρέφονται, θα πάμε σε κεφάλαια που παγώνουν. Και μιλάω για την Binance που παγώνει 2 εκατομμύρια δολάρια από έναν φερόμενο εμπιστευτικό επενδυτή. Αυτό που συνέβη εδώ πέρα είναι ότι υπήρχε ένα λογαριασμό που φαίνεται να αγόραζε νομίσματα τα οποία έγιναν listing έπειτα στην Binance μετά από 2 με 3 μέρε. Και η Binance παγώνει τα χρήματά του για να δει αν πρόκειται για τον καλύτερο ερευνητή του κόσμου ή αν αυτό ο άνθρωπο ήξερε πράγματα από μέσα από την Binance. Και εμεί θα περάσουμε στο Rocket Pool, που το Rocket Pool είναι ουσιαστικά ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο για να κάνετε staking τα Ethereum σα. Το οποίο η τιμή του έπεσε από το 12% και ο κύριο λόγο γι' αυτό είναι ότι φαίνεται ότι 85.900 RPL αποσύρθηκαν από το πρωτόκολλο και ανταλλάχθηκαν για Ethereum αξία 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά τα χρήματα φαίνεται να είναι χρήματα που βγήκαν μέσα από τη διεύθυνση του ίδιου του ιδρυτή του πρωτοκόλλου. Με αποτέλεσμα, όλοι να μιλάνε για phishing και να φοβούνται ότι μπορεί να επηρεαστεί περαιτέρω η πλατφόρμα και γι' αυτό το λόγο έπεσε τόσο απότομα η τιμή του. Παρ' όλα αυτά, μπορεί η τιμή του να έπεσε, παρ' όλα αυτά τη βλέπω να έχει ανακάμψει πλήρω. Εμεί θα πάμε και στο Algorand που θα πάμε να δούμε ποια είναι τα σχέδιά του για την Ινδία, τα οποία εντείνονται ακόμα περισσότερο. Σύμφωνα με μια συνέντευξη στο CoinDesk, ο διευθύνων σύμβουλο του Ιδρύματο Algorand λέει ότι έχει γίνει μια κοινή προσπάθεια ώστε να φέρουν τη χρησιμότητα του blockchain, τον DeFi και τα σχετικά του Ινδού πολίτε. Με πάρα πολύ απλά λόγια, το Algorand θέλει να επεκταθεί πάρα πολύ στην Ινδία και το βλέπω να κάνει συχνά κινήσει προ αυτή τη χώρα, παρότι ότι είναι μια χώρα που το Polygon έχει έδρα. Εμεί θα περάσουμε στο Hedera, που το Hedera έχει αναγνωριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για το ρόλο του στα ανθρώπινα δικαιώματα. Λίγο πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μια δέσμευση του Χεντέρα προ την κυβέρνηση των ΗΠΑ και ουσιαστικά αυτή η δέσμευση λέει ότι το Χεντέρα θα βοηθήσει την Αμερική να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση, να μειώσει τη χειραγώγηση δεδομένων και να παρακολουθεί τι χρηματοοικονομικέ ροέ. Το Χεντέρα και άλλα τέτοια νομίσματα είναι πάρα πολύ φιλικά προ τι τράπεζε και προ τι κυβερνήσει. Οπότε τέτοια συνεργασία δεν με εκπλήσει ιδιαίτερα προσωπικά. Εμεί θα πάμε και στο τελευταίο νέο τη ημέρα μα και θα πάμε στο Καρντέρα. Το οποίο ενδέχεται να γίνει μία από τι μεγαλύτερε αλυσίδε EVM χάρη σε αυτή την τεχνολογία. Σύμφωνα με έναν πολύ μεγάλο προγραμματιστή στο Milcomenda, που το Milcomenda είναι μία δεύτερη αλυσίδα πάνω στο Cardano, το Cardano μπορεί να γίνει μία κορυφαία αλυσίδα, όπω λέει χαρακτηριστικά EVM. Και από τον επόμενο μήνα, αυτό που σα λέω. Αυτό θα γίνει διότι το Milcomenda θα πάρει μία αναβάθμιση, η οποία αναβάθμιση θα δώσει τη δυνατότητα στου χρήστε του Cardano να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε συμβόλαιο EVM απευθεία από το πορτοφόλια του Cardano και από όλα τα πορτοφόλια από ό,τι καταλαβαίνω. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η VM είναι Ethereum Virtual Machine και με πάρα πολύ απλά λόγια όλα τα πορτοφόλια του Cardano θα μετατραπούν αυτομάτω σε πορτοφόλια Ethereum και θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το αγαπημένο σα DeFi, α πούμε, πάνω στο Ethereum χωρί να πληρώνετε τα γκάσφη στο Ethereum ή να περιμένετε τόσο πολύ. Διότι το Cardano μπορεί να το κάνει αυτό για εσά, διότι θα υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω πλήρη σύνδεση των πρωτοκόλων και των υπηρεσιών του Ethereum αλλά μέσα από το πορτοφόλια το Αν φυσικά όλο αυτό λειτουργήσει έτσι όπως λέω και μετά από το καρδάνο θα περάσουμε και στην κρυπτο αγορά η οποία είναι σταθερή σήμερα με το bitcoin πολύ απλά να κρατάει τα 28.000 δολάρια. Και εμεί απλώ θα τα να αναμένουμε τα νέα εξελίξει. Αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 31 Τρίτου του 2023. Να ενημερώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση από αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι. Ευχαριστώ, αλλά και, και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν. Στο τέλο του επεισόδου, να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.